Σύνδεση με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούσαμε, Δέσποινα, στο ρεπορτάζ ότι μέχρι στιγμής τα κρούσματα του μεταλλαγμένου κορονοϊού είναι 27-3 όρφανα στη χώρα μας και το ερώτημα είναι πώς προχωρεί η εξάπλωση του μεταλλαγμένου ιού εδώ. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, Γιάννη, αυτή την ώρα πραγματοποιείται ενδελεχής έλεγχος ύποπτων προς μετάλλαξη κρουσμάτων στα εργαστήρια του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Ανάμεσα σε αυτά τα δείγματα τα οποία εξετάζονται είναι και στενές επαφές συγγενείς των τριών ορφανών κρουσμάτων με το στέλεχος κορονοϊού της Μεγάλης Βρετανίας που έχουν βρεθεί εδώ στην κοινότητα. 2 στην Αττική, όπως έχει αποκαλύψει το Open, αλλά και 1 στην Κρήτη. Έτσι λοιπόν αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα αποτελέσματα και αν έχουμε και άλλα κρούσματα με αυτήν την μετάλλαξη του κορονοϊού που έχει μεγάλη διασπορά. Και που είναι επικίνδυνη, διότι ακούσαμε τον κύριο Σαριγιάννη να εκφράζει φόβους ότι ενδεχομένως σε συνδυασμό με την άρση του lockdown να μας οδηγήσουν σε καταστάσεις του περασμένου Νοεμβρίου στις εντατικές. Έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό στις υγειονομικές αρχές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπήρχε και σύσκεψη χτες έκτακτη, Γιάννη, στο Υπουργείο Υγείας. Είναι και άλλα τα δείγματα τα οποία θα εξετάζονται. Πρέπει να σου πω ότι το 5 με 10% των κρουσμάτων των θετικών στη χώρα μας θα εξετάζονται με αυτή την αλληλούχηση του γονιδιώματος που παίρνει 3 με 4 μέρες για να βγουν τα αποτελέσματα, ακριβώς για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στη χώρα όσον αφορά την διασπορά ή μη αυτής της πολύ σοβαρής μετάλλαξης του κορονοϊού της Μεγάλης Βρετανίας. Τώρα, με τις μάσκες, τι γίνεται? Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση διεθνώς και θέλω να μας πεις τι σου λένε οι επιστήμονες με τους οποίους μίλησες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υφασμάτινης μάσκας. Πόσο δηλαδή μας προστατεύει και αν χρειάζεται να στραφούμε στην λεγόμενη χειρουργική μάσκα για μεγαλύτερη προστασία. Εδώ οι ειδικοί, Γιάννη, διαβεβαιώνουν ότι έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες εδώ και μήνες από την επιστημονική κοινότητα της χώρας μας, με βάση την οποία είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές για να είναι ασφαλείς οι μάσκες με τις οποίες κυκλοφορούμε έξω στον δρόμο. Είτε αυτές είναι χειρουργικές, είτε αυτές είναι υφασμάτινες. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται είναι να μην περνούν, να μην διαπερνά το μόριο του ιού από τις συγκεκριμένες μάσκες. Τώρα, βέβαια, αν η μετάλλαξη αυτή πολύ σοβαρή του κορονοϊού ήρθε και εδώ για να τα αλλάξει όλα και να αλλάξουν ενδεχομένως και οι συστάσεις, αυτό θα περιμένουμε να το δούμε αν χρειαστεί να γίνει αυτό. Προς το παρόν είμαστε ασφαλείς με τις μάσκες που χρησιμοποιούμε. Αυτό μας λένε σε κάθε τόνο.